φθινόπωρο του 1936, οι εθνικιστές σημειώνουν σημαντικές επιτυχίες στα πεδία των μαχών με αποκορύφωμα την κατάληψη του Σαν Σεμπαστιάν στη χώρα των Βάσκων. Η πολιορκία του Αλκαζάρ το Σεπτέμβριο παίρνει συμβολικό χαρακτήρα και για τους δύο αντιπάλους. Έτσι, ο Φράνκο αποφασίζει να θυσιάσει την προγραμματισμένη επίθεση εναντίον της Μαδρίτης για να συνδράμει τους πολιορκημένους εθνικιστές που αμήνονται αποτελεσματικά στο κάστρο. Η πολιορκία λύνεται τελικά με τη βοήθεια μαροκινών στρατευμάτων και ο Φράνκο μπαίνει στις 26 Σεπτεμβρίου θριαμβευτή στο Τολέδο. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο αντιπάλων γενικεύεται και θυμίζει κανονικό πόλεμο μάλλον παρά εμφύλια διαμάχη. Κάθε αντίπαλος αναζητά τους δικούς του συμμάχους και οργανώνει τη δική του προπαγάνδα στο εξωτερικό. Η ιταλική και γερμανική βοήθεια προς τον Φράνκο, αν και ανεπίσημη, παίζει ήδη αποφασιστικό ρόλο στις πολεμικές συγκρούσεις. Οι Ιταλοί και Γερμανοί πιλότοι εξασφαλίζουν στους εθνικιστές την υπεροχή στον αέρα, ενώ άφθονη είναι και η βοήθεια σε πολεμικό υλικό. Την ίδια στιγμή, η Δημοκρατική Ισπανία αναζητά στρατιωτική βοήθεια από τις δυτικές χώρες. Ύστερα από κάποιες ενθαρρυντικές ενδείξεις, κυρίως από την πλευρά της Γαλλίας, όπου κυβερνά το Λαϊκό Μέτωπο, οι δυτικές χώρες εμφανίζονται διστακτικές μπροστά στο φόβο μήπως γενικευθεί η σύραξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία προσπαθούν μάλλον να δεσμεύσουν την Ιταλία και την Γερμανία σε μια συμφωνία μη αναμίξεως, παρά να βοηθήσουν άμεσα τη δημοκρατική Ισπανική κυβέρνηση. Ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη όμως βοηθούν με όλα τα μέσα και κυρίως με τη μεταφορά μαροκινών στρατευμάτων στο έδαφος της Μητροπολιτικής Ισπανίας. Στη στρατιά της Αφρικής οφείλονται και οι επιτυχίες των εθνικιστών, μια και τα στρατεύματα αυτά είναι τα καλύτερα οπλισμένα και εκπαιδευμένα σε όλη την Ισπανία. Από την 1η Οκτωβρίου, οι εθνικιστές έχουν δική τους κυβέρνηση, δική τους πρωτεύουσα, τον Μπούργκος, δική τους σημαία και έναν αρχηγό, τον Φράνκο.